Η εταιρεία Remax Δομή πραγματοποίησε χθες Κυριακή τη 16η ετήσια εκδήλωσή της στο ξενοδοχείο Park. Το πρωί προηγήθηκε ο αγιασμός στα γραφεία της εταιρείας. Στο ξενοδοχείο Park παρευρέθησαν όλοι οι συνεργάτες της Remax καθώς και όλη η διοικητική ομάδα της εταιρείας. Στην αρχή της εκδήλωσής η εταιρεία τίμησε και βράβευσε την πυροσβεστική υπηρεσία Μαγνησίας. Την ΟΣΑΝΟ υπηρεσία προλόγησε η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά και στο κοινωνικό έργο της εταιρείας Remax Δομή. Η εταιρεία τίμησε την πυροσβεστική για τη σπουδαία και πολύτιμη προσφορά υπηρεσιών του στην προστασία των πολιτών της Μαγνησίας. Κατόπιν άρχισε ο απολογισμός του έργου της εταιρείας για το 2023. Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία και γενικότερα για το real estate. Επίσης, αναφέρθηκε αναλυτικά στο κοινωνικό έργο της εταιρείας που έγινε μέσα στο 2023 και το οποίο ήταν σε εκκλησίες για τα συσίτια αγάπης, σε ιδρύματα της πόλης, σε οικογένειες και άτομα που είχαν ανάγκη, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, στη φλόγα και στο χαμόγελο του παιδιού, στην κουζίνα αλληλεγγύης. Το 2023 ήταν μια χρονιά η οποία ήταν εξαιρετική για όλο τον κλάδο του real estate, τον εγχώριο και φυσικά κατ' επέκταση και για το δικό μας νομό. Ένα έτος το οποίο πιστεύω σηματοδότησε στο 100% την έναρξη μιας πολύ καλής περίοδου, η οποία έρχεται τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του real estate πανελλαδικά και φυσικά στο δικό μας το κομμάτι, στο Βόλο. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θετικά που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια κεφαλαιοποιήθηκαν και θα κεφαλαιοποιηθούν άμεσα, και το 23 κεφαλαιοποιήθηκαν και το 24-25 θα είναι εξαιρετικές χρονιές για το real estate. Το 2023 ήταν ένα έτος το οποίο αυξήθηκαν οι τιμές και των ακινήτων ως αξίες αλλά και των ενοικίων. Είναι ένα έτος το οποίο προσέλκυσε πάρα πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις, οπότε αυτό φάνηκε έντονα και στην ανάπτυξη και στην ανοικοδόμηση. Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για τα οικιστικά ακίνητα αλλά και για τα επαγγελματικά, οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα έτος το οποίο σηματοδότησε την επερχόμενη ανάπτυξη στο real estate. Η αύξηση των ενοικίων δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά αυτούς οι οποίοι ψάχνουν για να νοικιάσουν ένα ακίνητο, αλλά δεν επηρεάζει αρνητικά τους επενδυτές, οι οποίοι βλέποντας ότι ανεβαίνουν τα ενοίκια, αγοράζουν τα ακίνητα ούτως ώστε να τα ανακαινήσουν για να τα μισθώσουν σε μισθωτές και να αξιοποιήσουν αυτή τα ακίνητά τους. Οπότε, όχι, δεν έχει επηρεάσει. Μπορώ να πω ότι έχει επηρεάσει θετικά τους επενδυτές, αρνητικά φυσικά τους πολίτες οι οποίοι βλέπουν τα ενοίκια να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι και η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα για να περιορίσει όλο αυτό το οποίο γίνεται με τα ενοίκια πανελλαδικά. Περιμένουμε να τα δούμε. Από ό,τι φαίνεται, αν συνεχίσουν όλα έτσι όπως είναι, θα είναι θετικές. Ναι. Βλέπουμε ότι η ψυχολογία των αγοραστών και των επενδυτών κινείται σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε υπάρχει μια έντονη σταθεροποίηση στο χώρο μας, στο real estate, και βλέπουμε μόνο θετικές εξελίξεις τώρα, εκτός αν γίνουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε υπολογίσει ή δεν έχουν φανεί από την πολύ γρήγορη ανάπτυξη που υπάρχει στον κλάδο. Γενικά, ο νομός μας προσελκύει ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία σε όλους. Ηρεμία θα πω, γιατί στη γειτονιά μας την ευρύτερη δεν είναι δεδομένη πλέον. Τύχη σε όλο τον κόσμο και ευημερία. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού βραβεύτηκαν τρεις ομάδες συνεργατών πωλήσεων. Πρώτη ομάδα πωλήσεων για το 2023 αναδείχθηκε η ομάδα του Κωνσταντίνου Σιάνου. Δεύτερη ομάδα πωλήσεων για το 2023 η ομάδα του Άγγελου Σαλιλάρη. Τρίτη ομάδα πωλήσεων για το 2023 αναδείχθηκε η ομάδα του Απόστολου Τσικουρόπουλου. Πρώτος συνεργάτης σε πωλήσεις για το 2023 αναδείχθηκε ο Ιωάννης Ευσταθίου, δεύτερος ο Θωμάς Παπαδημητρίου και τρίτος ο Αναστάσιος Στάμος. Και τέλος, οι συνεργάτηδες Ιωάννα Κρανιά και Μαρία Κωστοπούλου βραβεύτηκαν για την πολύ καλή παραγωγή πωλήσεων στο έτος 2023. Επίσης, βραβεύτηκαν και τρία διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Κατόπιν τέθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της εταιρείας για το 2024. Στη συνέχεια, η διοίκηση της Remax Δομή μαζί με τους προσκεκλημένους και με όλους τους συνεργάτες της κατευθύνθηκαν στην αίθουσα της εξοραστικής λέσχης Βόλου για την κοπή της Βασιλόπιτας, για φαγητό και για διασκέδαση με ζωντανή μουσική.